και το κρεμμύδι. Να δω αν έχουμε κανένα κρασί πίσω. Κάτι πρέπει να έχει μείνει. Τι λες, ερώ. Έχει, έχει. Πολύ ωραία. Κρασάκι, τι θες. Για να δω εδώ. Εδώ θα μας βγει λίγο γλυκό. Δεν είναι σάμος. Δεν πειράζει. Μη λες ονόματα. Εντάξει, εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο το οποίο πάει παντού. Το ούζο, ε. Ναι. Ούζο τσικουδιά εμένα μου μυρίζει, δεν πειράζει. Ποιος είναι εδώ. Λοιπόν, ζωντανά θα βλέπετε. Έχουν μαραθεί λιγάκι. Σβήνουμε. Σβήνουμε. Γύρισε τα ψαράκια. Ρίχνουμε την ντοματούλα. Όλη την βρωμοδουλειά εγώ την κάνω. Έλα μωρέ τώρα. Εδώ δεν είχε χτυπηθεί καλά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, η ντομάτα τώρα είναι ροζ. Αν αφήσετε 3 λεπτάκια, θα πορτοκαλίσει. Σημαίνει ότι ψήθηκε. Και είσαστε μια χαρά. Κάτσε. Ωραία. Γυρίζουμε και τα ψάρια να πάρουν την μαρινάδα. Μπράβο. Από όλα τα σημεία. Ρίξ τους από πάνω για να τα έχεις έτοιμα. Αλάτι. Ναι. Χοντρό. Ωραία. Μόνο. Και, θα και όπως να... θα τα σηκώσετε και θα τα στρώσετε στο ταψί, θα τα περάσετε με ρίγανα, αλλά μέσα στο ταψί. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πυρεξάκι. Πολύ ωραία. Η οποία θα μπει βάση κάτω η σάλτσα. Ναι. Ωραία. Και από πάνω το ψάρι. Φούρνος τώρα προθερμασμένος είναι γύρω στους 180 βαθμούς. Δεν θέλει μεγάλη θερμοκρασία. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μπορείτε να το κάνετε στη σχάρα. Σε σχάρα ψαριού, αν έχετε. Υπάρχουν κάτι σχάρα ναι, ναι. ψαριού. Λοιπόν, στρώνετε από κάτω γαύρο, αλατισμένο, όχι λαδωμένο. Με την πέτσα έξω, μέσα η σάρκα. Mm-hmm. Λαδωμένη μόνο η σάρκα. Στη μέση βάζετε χωριάτικη σαλάτα, ψιλοκομμένη, όσο και περίεργο να σας ακούγεται. Και από πάνω ξανακλίνετε το καπάκι με μια στρώση γαύρο, πάλι με την πέτσα έξω. Ναι. Και όπως ψήνετε στη σχάρα, όχι πολλά τυριά. Βάζεις και αγκούρι και τέτοια. Όχι πολλά τυριά, όχι πολλά υγρά. Αγκούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ντομάτα και φέτα. Όλα ψιλοκομμένα. Και κάνετε ναι. ένα σάντουιτς. Φτιάξτε το και πολύ ρίγανη, φρέσκια αν έχετε. Φτιάξτε το και πείτε μου αν ήταν καλό ή όχι. Στη σχάρα όμως. Μάλιστα. Ωραία, όχι πολλά αυτό, να σας πάσει, ούτε λίγα. Ένα σάντουιτς. Ναι, πολύ ωραίο. Είναι πιάτο πληρωμένο σε ακριβό μαγαζί. Και καλά. Και τι είναι, γάβρος με τη χωριάτικη σαλάτα που θα φας δίπλα, απλά ψημένα. Ωραία. Λοιπόν, καλά θέλει πολύ ώρα η σίδρα ή όχι. Όχι. Λοιπόν, είναι η ντομάτα τέτοια που δεν θέλει και πολύ ώρα ψήσιμο. Καλό είναι γενικά να πούμε σαν tip ότι όταν φτιάχνετε σάλτσα ντομάτα, θα την αφήνετε να βράζει μπράβο. Για 1-2-3 λεπτά, 10-20 αναλόγως την ποσότητα. Mm. Ωραία. Γιατί εάν τη φυλάξετε στο ψυγείο, υπάρχει περίπτωση να ξυνήσει αν δεν βράσει καλά. Πρέπει λοιπόν η ντομάτα να ψηθεί καλά σε οποιαδήποτε σάλτσα ντομάτα που έχει μέσα φρέσκες ντομάτες. Δεν μιλάμε για κονσέρβα ή αυτά είναι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αν θέλετε βάλτε και λίγη ζάχαρη. Αν θέλετε. Εντάξει. Ωραία. Ριγανούλα θα χρησιμοποιήσουμε έτσι κι αλλιώς. Θα βάλω και εγώ εδώ πέρα λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, ρίχνουμε. Να πάμε να προχωρήσουμε για την επόμενη και να προλάβει και να ψηθεί και ο γάβρος. Ωραία μυρίζει. Πάρτι. Απλώς έτσι. Λοιπόν, αρκετή σύβραση. Εντάξει, μπορούσα να βάλω και λίγο λιγότερη, δεν πειράζει. Έτσι όπως τοποθετούμε τώρα το ψάρι ήδη έχει αρχίσει και ψήνεται. Τώρα ψήνεται. Αλλά θα το βοηθήσουμε κι εμείς στο φούρνο. Το φούρνο στους 200 βαθμούς, 180. 180 δεν θέλει παραπάνω, για πιστεύω. 10 λεπτά μπορεί και λιγότερο. Ναι. Αν, αν τη βγάλετε και τη σύβραση απευθείας. Λίγη ρίγανη ακόμα. Ναι. Και αυτά εδώ μπορείτε να βάλετε από πάνω, αν θέλετε. Πώς δεν θέλουμε. Το ίδιο είναι. Θα αφήσουμε στο τέλος ή όχι. Όχι, όχι. Λοιπόν, όπου πάνε. Απλό πιατάκι. Απλό δεν είναι. Απλό και γευστικό. Κιόλας μεσογειακό και υγιεινό. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Λοιπόν, αυτό θα το βάλουμε στο φούρνο και θα το προσέξουμε πάλι σε 3-4 λεπτά. Να δούμε. Μάλιστα. Πού βρίσκεται. Θα χαμηλώσουμε και λίγο το φούρνο. Εδώ. Λοιπόν. Όλα καλά. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν.
Προχωράμε λοιπόν με την επόμενη πρόταση για σήμερα. Η οποία είναι μια χειμωνιάτικη σαλάτα με ανάμεικτη λαχανικά, φασολάκια, ντομάτα, ό,τι έχουμε εκεί. Με ένα ντρέσινγκ με ελαιόλαδο, μουστάρδα. Και ξύδι. Που το έχω πίσω και δεν το έχω βγάλει. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Ξυδάκι. Ναι. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Τα υλικά είναι αυτά, είναι διάβαση. Λοιπόν, είναι τρεις πατάτες, τέσσερα κολοκυθάκια, τέσσερα καρότα, 300 γραμμάρια φασολάκια. Αυτά είναι όλα βραστά. Δύο ντομάτες φρέσκες. Και για το ντρέσινγκ, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, μια κουταλιά σούπας ξύδι, χυμό από ένα λεμόνι, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και μαϊντανό. Λοιπόν, αυτά. Απλά. Εμείς να πούμε ότι έχουμε κάνει μια προεργασία. Για λόγους τηλεοπτικούς καθαρά, έχουμε βράσει λίγο τις πατάτες. Ναι. Και γιατί. Έπρεπε να κάνουμε σίβρας και δεν γινόταν και να βράζουμε λαχανικά και σίβρας μαζί. Ωραία. Για... Απλά θα προσέξετε να μην παραβράσουν τα υλικά για να μην τραγανά, να διατηρήσουν τις βιταμίνες τους. Μπράβο. Τόσο η πατάτα, όσο και το καρότο, όλα, όσο όλα. Και το κολοκύθι. Εμείς έχουμε βράσει το κολοκύθι και το έχουμε ξύσει κιόλας. Και το έχουμε κρυώσει απευθείας και έχει διατηρήσει το χρώμα του αρκετά έντονο, όπως βλέπετε. Και καλό είναι να το κάνουμε αυτό με όλα τα λαχανικά και σε οτιδήποτε Παρασκευή χρησιμοποιήσουμε κάποιο λαχανικό. Μπράβο. Δηλαδή το καλύτερο είναι να τα βράσετε και να τα βάλετε απευθείας σε νερό με πάγο. Απευθείας. Εκτός αν θέλετε να τα φάτε καυτά εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή αν τα βάλετε με παγάκια και νερό, θα μείνουν ζωντανά όπως ήταν πριν ψηθούν. Και εκείνη τη στιγμή να τα φάτε, μετά από ελάχιστο χρόνο, δεν θα έχουν την ίδια φρεσκάδα και το ίδιο αποτέλεσμα που θα είχαν αν τα κρυώνατε πρώτα. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε κόψει, έχουμε βράσει, είπαμε, τα καρότα. Ναι. Τα ρίχνουμε μέσα. Βλέπετε, χοντροκομμένα. Ωραία. Λοιπόν, η πατάτα και αυτή βρασμένη, ακριβώς στο σημείο που πρέπει, ώστε να μην σπάσει. Γιατί θα ανακατέψουμε τη σαλάτα και δεν θέλουμε να μας σπάσει. Θέλουμε να οτιδήποτε τρώμε να, είναι, να νιώθουμε τι είναι. Λοιπόν, φασολάκια. Κάτσε να τα κόψεις στη μέση. Και κόψεις λίγο τα κολοκυθάκια ή θα τα βάλεις ολόκληρα. Όχι, όχι. Θα τα κόψουμε και τα κολοκυθάκια στο μέγεθος που έχουμε κόψει και τα έχουμε βράσει και τα κολοκύθια. Στη μέση τα κολοκυθάκια. Τα φασολάκια, με συγχωρείτε. Σε αυτές τις σαλάτες λοιπόν είναι για να διατηρήσουμε, γιατί άμα παραβράσουμε τα λαχανικά και φάμε τη σαλάτα δεν έχει καμία σχέση, καμία σημασία πλέον. Γιατί δεν θα μείνει τίποτα. Όλες τις βιταμίνες. Τα ντοματάκια. Ωραία, ωραία. Και φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο. Να κόβω και το μαχαίρι λίγο. Εδώ, το δικό μου κόβει. Τι καλά που σαν είναι. Τι κόβεις, ντομάτες. Ναι. Γρήγορη σαλάτα. Θέλει κάποια διαδικασία ως προς τα βρασίματα.